είχατε ακούσει και λίγα τότε ως παιδιά Ελλήνων μεταναστών. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο. Προσπεράσαμε. Εσύ τα προσπερνούσες και τότε τα προσπερνούσες. Δεν σε είχαν ενοχλήσει. Τον Νίκο τον είχαν ενοχλήσει. Το θυμάμαι γιατί είχαμε βρεθεί τότε σε μια εκπομπή. Ναι. Δεν σε είχε ενοχλήσει καθόλου. Κοίτα, πιστεύω ότι περισσότερο ενόχλησε στον πατέρα μου παρά σε μένα, γιατί δεν μπορούσε κανένας δημοσιογράφος ή τηλεοπτικό πρόσωπο να πει αυτά που θέλει και να αμφισβητήσει το πόσο Ελληνίδα νιώθω μέσα μου. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Όπως και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και πόσο Σουηδέζα είμαι μέσα μου. Εγώ είμαι πλούσιο κορίτσι εντός εισαγωγικών, θα έλεγα, γιατί έχω δύο πατρίδες. Πολλές φορές δεν ξέρω ποια βάζω πρώτη, ποια βάζω δεύτερη και ποια αγαπάω περισσότερο και ποια λιγότερη. Δεν γίνεται. Δεν συγκρίνονται αυτές οι δύο χώρες. Αλλά αυτό είναι το καλό πολλές φορές όταν είσαι νέος. Ότι δεν σε ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος, γιατί η ζωή είναι τώρα.